Γεια σου και καλώς ήρθες στο φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Στο σημερινό βίντεο θα πλέξουμε ένα extra large κασκόλ με μια αρκετά μεγάλη βελόνα, νομίζω είναι νούμερο 20. Θα το παληθεύσω και στη συνέχεια. Αρκετά λοιπόν μεγάλο θα είναι το προτζεκτάκι μας σήμερα και ως προς το νήμα και ως προς τη βελόνα. Ελπίζω λοιπόν να είμαστε όλοι θωρακισμένοι με όρεξη με τα εργαλεία μας για να ξεκινήσουμε το πλέξιμο. Λεμόστα, είναι πλεκτό το πλεκτό μου αυτό. Και πάμε να δούμε πώς θα το δημιουργήσουμε. Καλή διασκέδαση! Λοιπόν, αυτό είναι το κουβάρι που θα χρησιμοποιήσω εγώ για το πλεκτό μου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι. Knitting Yarn ονομάζεται η κατηγορία αυτή του κουβαριού. Και περιλαμβάνει πολύ όμορφα χρώματα, αρκετά φθινοπορεινά και εννοείται και χειμουνιάτικα. 5% ακριλικό, 35% πολυαμίδ, 15% μαλλί, 250 γραμμάρια και 43 εκατοστά. Λοιπόν, καταπληκτικό, αρκετά χοντρό είναι το μαλλί μας και βλέπεις ότι πλέκεται με βελονάκι νούμερο 15 και το δικό μου βελονάκι είναι μεγαλύτερο, πιστεύω ναι, νούμερο 20 όπως είπα και νωρίτερα. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι πολύ καλά θα μου λειτουργήσει με το πλεκτό μου, εννοείται έχω αφαιρέσει ήδη άκρη του νήματος για να ξεκινήσουμε το πλέξιμο. Και εδώ πέρα στο τέλος έχει και ένα μικρό κόμπο, γιατί βλέπεις ότι ξεφτίζει λίγο, φεύγει, οπότε διασφαλίζουμε έτσι ότι δεν θα μας λυθεί περισσότερο. Έτσι μας δίνεται βέβαια και ευκαιρία να δούμε πώς έχει δομηθεί το επιμέρους νήμα, πώς έχει διαμορφωθεί, γιατί βλέπεις ότι είναι έτσι στριφογυριστό, πολύ ενδιαφέρον. Σαν να είναι πλεγμένο ήδη. Αλλά εμείς πάμε να πλέξουμε εννοείται το πλεκτό μας από την αρχή, βήμα προς βήμα. Είμαι εδώ πέρα για να σου εξηγήσω και να πλέξουμε μαζί το τέλειο αυτό πλεκτό λαιμό. Ένας λοιπόν μικρός κόμπος στην αρχή δεν συμπεριλαμβάνεται στους πόντους μας. Απλά όπως είπα τον έχω κάνει για να μην λυθεί, μην ξεφτίσει περισσότερο το νήμα μας. Τραβάω περισσότερο νήμα και πάμε να ξεκινήσουμε με τον αρχικό κόμπο. Τώρα κάνω τον αρχικό κόμπο και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσω να ρίχνω γαϊτανάκια και συγκεκριμένα θα κάνουμε ένα σχετικά χαλαρό χαλαρές αλυσίδες, δεν χρειάζεται να το σφίξουμε πάρα πολύ. Και αρχίζω λοιπόν εγώ να πλέκω και βλέπεις ότι είναι αρκετά χοντρό το μαλλί μου έτσι, γι' αυτό και η μεγαλύτερη βελόνα να μας βοηθήσει. Πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα πλέκεται. Βλέπεις πόσο μακρύ έχει γίνει, εξαιρετικό. Τράβοντας λοιπόν εγώ το νήμα για να έχω, αποκαλύπτονται και τα χρώματα που θα ακολουθήσουν. Πάρα πολύ όμορφη η δομή του. Και ορίστε, έχω κάνει μια αρκετά μακριά αλυσίδα. Λοιπόν, στο μεταξύ έχω πλέξει εγώ το πλεκτό, μια πολύ μακριά αλυσίδα, σχεδόν φτάνει το 1 μέτρο να φανταστείς. Εννοείται ότι δεν το έχουμε ολοκληρώσει, αλλά να ασφαλίσω εδώ πέρα την άκρη μου. Και πάλι ίσως στο τέλος να χρειαστεί να κάνουμε ένα κόμπο για να μην έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, την ανησυχία ότι θα μας ξεφτύσει και θα λυθεί περισσότερο το πλεκτό μας. Εκπληκτικά, αρκετά εύκολα λοιπόν δημιουργεί αυτή πολύ πολύ μακριά αλυσίδα. Βλέπεις ότι έπλεξε σχεδόν όλο το κουβάρι και όπως σου είπα είναι σχεδόν 1 μέτρο. Λοιπόν, για να γίνει πλεκτός λαιμός θα πρέπει να το κλείσω, έτσι.
Να δούμε όμως σε ποιο σημείο θα το κλείσουμε, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν θα ενώσω στην ουσία ακριβώς τις δύο άκρες μεταξύ τους. Καλό να χρησιμοποιήσω ένα χάρκα για να είναι σωστές οι διαστάσεις μου. Λοιπόν, να μετρήσω αυτό το σημείο μέχρι το τέλος. Πόσο εκατοστά είναι? Λοιπόν, φαίνεται να είναι περίπου στα 80 εκατοστά. Πάρα πολύ ωραίο, 80 με 90 εκατοστά. Νομίζω εκεί θα το αφήσω. Και μετά θα κάνω ένα ακόμα έτσι δαχτυλίδι από πάνω έτσι. Ορίστε, οπότε στην ουσία αρχίζω και τη λίγο αυτή την πολύ μακριά αλυσίδα. Θα δαχτυλίδι μου το ένα πάνω από το άλλο. Ωραία. Λίγο να το τακτοποιήσω. Και τώρα να βρω την αρχή και το τέλος, το προσαρμόζω το πόσο μεγάλο ή μικρό θέλω να είναι ο πληκτός μου λαιμός και θα έρθω να ενώσω τις δύο άκρες, να τις δέσω μαζί, να διαδείς. Λίγο δύσκολο τώρα εδώ πέρα, γιατί το μνήμα, η άκρη δηλαδή του τέλους, είναι πιο μακριά από την άκρη που είχαμε στην αρχή. Αλλά κάνω ένα κόμπο για να συνδέσω και τις δύο άκρες. Και έτσι το υπόλοιπο μαλλί, το υπόλοιπο εννοώ από το νήμα λοιπόν που περίσσεψε. Θα το ενσωματώσω, του περίσσεψε αυτό που είναι το τέλος έτσι. Θα αρχίσω το τυλίγω έτσι γύρω γύρω με αυτόν τον τρόπο από το πλεκτό για να τα ασφαλίσω, για να ενωθούν καλά τα τμήματα και οι διάφορες σειρές, μας λυθεί κάτι να ξεφύγει. Σαν να το δένω στην ουσία. Και καθένα συνήθεια μπορεί να το προσαρμόσει πόσο σφιχτά ή πόσο χαλαρά θέλει. Λίγο ακόμα έμεινε. Συνεχίζω εγώ, βλέπεις να τη λίγο γύρω γύρω, ήταν αρκετά μακριά η άκρη μου και το πλεκτό μου, οπότε περίσσεψε αρκετό. Στο μεταξύ έννοιται να σχολιάσω τα χρώματα, πόσο ωραία είναι και τι ωραία που συνδυάζονται μεταξύ τους, μας ταξιδεύει αυτό το κουβάρι που χρησιμοποιήσαμε. Νιώθουμε πραγματικά ότι είναι φτιαχμένο για το φθινόπωρο, για το χειμώνα, για έναν έτσι κρύο καιρό.
Και κάνω άλλον ένα κόμπο εδώ πέρα για να το τελειοποιήσουμε, να το ολοκληρώσουμε. Λίγο ακόμα, άλλες δύο φορές νομίζω είναι ότι πρέπει. Και το ενσωματώνω, βλέπεις εδώ πέρα, για να μην έχουμε κάποια άκρη να εξέχει. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια ανακεφαλαίωση για να συνειδητοποιήσεις τι ακριβώς συνέβη εδώ πέρα. Όπως είδες, το πλεκτό μας, το κουβάρι μας βασικά, ήταν ένα πολύ έτσι χοντρό νήμα. Που πώς μας εξυπηρέτησε? Μας εξυπηρέτησε στο να πλέξουμε μια πολύ 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 μακριά αλυσίδα, που εν τέλει δέσαμε τις άκρες μεταξύ τους, αφού στριφογυρίσαμε και ταξινομήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο, όπως είδες νωρίτερα, την αλυσίδα μας, και το πλεκτό πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε. Καλή συνέχεια!